Θυμόμαστε το ολοκαύτωμα 6 εκατομμυρίων Εβραίων της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων 67.000 Εβραίοι Έλληνες και 235 δημότες της πόλης μας. Θα πρέπει να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε ότι στον κόσμο που ζούμε υπάρχει μια διαδικασία αέναης σύγκρουσης μεταξύ δυνάμεων δημιουργικών και καταστροφικών. Μέσα μας δεν κυριαρχεί μόνο η σοφία, αλλά υπάρχουν και ισχυρές δυνάμεις καταστροφής και αυτοκαταστροφής. Το εκρεμές κινείται και προς τις δύο πλευρές και δεν θα σταματήσει να κινείται. Έχει μεγάλη σημασία, όμως προς τα πού στη ζωή του ο κάθε πολίτης θα κινηθεί με τρόπο τέτοιο ώστε στις καταστάσεις όπως αυτές στις οποίες αναφέρεται η σημερινή εκδήλωση να σβήσουν σταδιακά από την ιστορία. Και αυτό δεν μπορεί να το καθορίσει η τύχη, παρά μόνο οι ατομικές και οι συλλογικές μας επιλογές. Θυμόμαστε τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Εάν δεν ξεχάσουμε ποτέ, εάν δεν εφησυχάσουμε ποτέ, αν δεν γίνουμε ποτέ συνεργοί, αν δεν σιωπήσουμε ποτέ. Ευχαριστώ.